Οι Ευάγγελος Μημαρέκης και Κυριάκος Μητσοτάκης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στις 10 Ιανουαρίου και παρασκηνιακά επιδιώκουν να συνάψουν συμμαχίες που θα τους εξασφαλίσουν την εκλογή. Το ότι στην Πάτρα ο Μημαράκης πήρε σχεδόν τους μισούς ψήφους δείχνει ότι πράγματι σε όλη την Ελλάδα πιστεύουν ότι ο Μημαράκης είναι εκείνος που μπορεί να αναβιώσει την κεντροδεξιά. Και η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροδεξιά, μια ισχυρή αντιπολίτευση, ένα διαφορετικό λόγο. Τώρα οι δύο μονομάχοι έχουν στραφεί στις δεξαμένες των άλλων δύο συνυποψηφίων τους, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Απόστολου Τζιτζικώστα, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν τις ροές προς όφελός τους. Δεδομένου ότι το εκλογικό σώμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αφού όσοι δεν ψήφισαν την πρώτη Κυριακή δεν μπορούν να ψηφίσουν στις 10 Γενάρη. Θα είναι μια διαδικασία ουσιαστική, γιατί το ποσοστό και των δύο είναι τέτοιο που μπορεί πραγματικά να γίνει η έκπληξη και να μην είναι αυτός που προηγήθηκε τώρα και να είναι ο επόμενος. Όλα ξεκινούν από το μηδέν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ευτυχής διότι ο νικητής των χθεσινών εκλογών είναι ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος χωρίς να μιλήσει ευθέως, ναι, με την παρουσία του και μόνο διανεύματος ήρθανε 400.000 κόσμος, απήντησαν στη λάσπη και στην αήθεια επίθεση που δέχθηκε τον τελευταίο καιρό. Είναι προφανές ότι οι συμφωνίες θα κλειστούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ακόμη και μέσα στις γιορτές. Και θα φανούν από τις κινήσεις που θα κάνουν οι δύο υποψήφοι για να δελεάσουν, όπως για παράδειγμα το εάν θα ανακοινώσουν και ποιον για αντιπρόεδρο του κόμματος.